Και έτσι σιγά σιγά τώρα από το χώρο της... θα φύγουμε από το χώρο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Θα περάσουμε σε έναν άλλο χώρο, για εμάς κοντινό, για άλλους μακρινό, το χώρο της φιλοσοφίας. Θέλω να σας παρουσιάσω τον κύριο Ξεροκαίνη Γιώργο, όσοι δεν τον γνωρίζετε, είναι καθηγητής φιλοσοφίας και κοσμήτωρας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Φαντάζομαι ότι... Είναι ένα ερώτημα. Πώς μιλάει ένας που ασχολείται με φιλοσοφία για ένα βιβλίο, αν θέλετε, σε ψυχοθεραπευτικές πρακτικές κατά τα φαινόμενα. Τι σχέση μπορεί να έχει η φιλοσοφία με την ψυχοθεραπεία? Δεν έχω εύκολη απάντηση. Θα σας δώσω και μία απόψη. Αν ο κύριος Γεωργάς αισθάνεται μία φορά μηχανία με τις θέσεις του βιβλίου, η δική μου μηχανία είναι πολλαπλάσια, γιατί βλέπω τις θεραπευτικές πρακτικές από τη σκοπιά ενός εξωτερικού παρατηρητή κατά κάποιο τρόπο, ενδιαφερόμενο βεβαίως, σφόδρο ενδιαφερόμενο, και ζηλιάρει συνήθως γιατί μου λείπουν οι ιδιότητες που έχει ένας ψυχοθεραπευτής. Δεν έχω υπομονή, δεν έχω ενσυναίσθηση που θέλει ο κ. Ρόζες, δεν έχω τη δυνατότητα αποδοχής, συνέχεια απορρίπτω, κριτικάρω, ελέγχω. Νομίζω ότι ένας θεραπευόμενος δεν θα αισθανόταν άνετα μαζί μου. Το βιβλίο δεν είναι εύκολο, το κ. Πέτρο. Είναι ένα βιβλίο απαιτητικό. Αναγκάστηκα να κρατάω συνέχεια σημειώσεις για να μπορώ να καταλάβω πώς εξελίσσεται η επιχειρηματολογία του. Έκανα την αίσθηση βέβαια στο τέλος ότι κέρδισα κάτι. Αλλά αυτό το κάτι είναι σαν αυτή τη βιωμένη αίσθηση που περιγράφει. Προσπαθεί να δει την χέρια έκφρασή της. Θα μείνω σου γίνει πιο κοντά στο βιβλίο. Τι περιγράφει ο κύριος Πέρτο? Λέει, θέλω να περιγράψω ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα σε έναν δάσκαλο, στον Ρόζερς και σε έναν μαθητή του, τον κύριο Τσέγκλιν. Πρέπει να σου πω ότι πιο κοντά βρίσκομαι ως προς θεωρητικό εξοπλισμό με τον κύριο Τσέγκλιν, τον οποίο είχα τύχει να συναντήσω δύο συνέδρια στο παρελθόν για να ξέρω ότι ήταν ψυχοθεραπευτής. Είχα την εντύπωση ότι ήταν φαινομολόγος φιλόσοφος. Οι δύο βασικές θέσεις που προσπαθεί να περιγράψει είναι ότι η προσωπική η προσέγγιση του κ. Ρόζερς και η focusing βιωματική προσέγγιση δεν είναι αντίπαλες προσεγγίσεις, βρίσκονται σε ένα εσωτερικό διάβολο. Κάθε ζωντανός διάλογος έχει τα στοιχεία που υπάρχουν συμπτώσεις, συμπίπτουν οι απόψεις και υπάρχουν και οι συγκρούσεις που δεν συγκαλύπτονται, οι διαφορές. Προς το τέλος, προσπαθώ να δείξω μία διαφορά που μου έκανε εντύπωση. Το τσέντρο με τα δύο ερώτα. Βεβαίως, η δεύτερη θέση είναι ότι όλη τη δουλειά του κ. Τζέντλιν δεν θα είχε νόημα να είχε προκύψει μέσα από το έργο και την πρακτική του κ. Ρόζερς, αλλά ο κ. Ρόζερς δικαίως διεκδικεί μια προδοχικότητα και μια πρωτοτυπία. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η διαφορά τους φαίνεται να είναι στο επίπεδο πώς καταλαβαίνει τη θεωρία. Μια δουλειά στην πρακτική θέση φαίνεται να έχουν κοινές στάσεις και θέσεις. Και είναι η στάση του Ρόζερς με τη θεωρία, λέει, φαίνεται ότι η θεωρία για τον κύριο Ρόζερς είναι περισσότερο κάτι σαν προσωρινές κατασκευές που πρέπει με ευέλικτο τρόπο να προσαρμόζονται σε κάθε απαιτήσεις της θεραπευτικής πρακτικής. Πρέπει να σου πω ότι
αγνώ που είναι πιστά στον τρόπο γραφείου του κύριου Κάρτον. Γιατί αισθάνομαι και ανασφάλεια, γιατί δεν είναι ο δικός μου χώρος. Αντιθέτως, ο κύριος Τζέντλι, ο φιλόσοφος των πολιτών κάποιος, αντιμετωπίζει τη θεωρία με μεγαλύτερο φαίνεται σεβασμό και προσπαθεί σε αυτή την πρακτική να δώσει ένα θεωρητικό βάθος και μια μεγαλύτερη συνοχή. Και φτάνει μάλιστα στο σημείο να λέει ότι η θεωρία που αναπτύσσω αφορά κάθε θεραπευτική αγωγή, κάθε θεραπευτική αγωγή που είναι αποτελεσματική, τι σημαίνει αποτελεσματική από ό,τι κατάλαβα, αυτή που βοηθάει τελικά το θεραπευόμενο. Και άρα η θεωρία μου δεν εφαρμόζεται μόνο στην προσωπική προσέγγιση, αλλά σε κάθε αποτελεσματική ροή. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πρακτικής που ακολουθεί ο κύριος Ρόζας? Δεν υπάρχει η φράση την οποία ο μεταφραστής αποδίδει ως μία μη κατευθυντική, λέει, προσέγγιση. Θαυμάζω την υπομονή του κύριου μεταφραστή μου, γιατί ήταν πολύ δύσκολο βιβλίο, δεν είναι εύκολο. Και δεν ξέρω πόσο διέκυσε αυτή η κοπιόνα του προσπάθεια. Σημασία έχει πάντως ότι μας έδωσαν και εργαλεία σήμερα στην ελληνική γλώσσα να αντιμετωπίσουμε πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα φωστούν έτσι. Άρα το χρωστάμε και που δημοσίευσε. Λέει λοιπόν ο κ. Ζώδης ότι η προσπάθεια του είναι μη κατευθυντική. Τι εννοεί μη κατευθυντική? Ότι ο θεραπευτής οφείλει να μην προσπαθεί να κατευθύνει το θεραπευόμενο προς στόχους που δεν είναι δική του, που τους αναγνωρίζει τους δικούς του. Αλλά αντιθέτως, πρέπει να εστιάζει το ενδιαφέρον του στη δική του σωματικά βιωμένη κατάσταση. Και το πρωταρχικό δεδομένο για τη θεραπεία που δεν είναι μη κατευθυντική, ποιο είναι αυτό το πρωταρχικό δεδομένο, κάνει εντύπωση, διατύπωση. Είναι η συνεχής επίγνωση που διαθέτει ο θεραπευόμενος για τη δική του σωματικά βιωμένη εμπειρία. Αυτό είναι το πρωταρχικό δεδομένο το οποίο ξεκινάει ο θεραπευτής με βάση το σκεπτικό υποτίθεται του κ. Ρόζας. Εκ πρώτης όψης, έχουμε να κάνουμε σε αυτή την πρακτική με κάτι φαινομενικά πολύ απλό. Μια διαδικασία που την περιγράφει ο κύριος Πέρτον ως διαδικασία, λέει, ανανάκλασης και ακρόασης. Ο θεραπευτής λειτουργεί ως ένας καθρέφτης. Παραλαμβάνει τα λόγια του θεραπευόμενου και το επιτρέπει, ξανακούοντας τα λόγια του, να βεβαιωθεί ο θεραπευόμενος ότι η έκφραση που χρησιμοποίησε για τα συναισθήματά του που έκαναν αόριστο χαρακτήρα ήταν μορφή. Τον βοηθάει κατά κάποιο τρόπο να πιστοποιήσει την οθότητα της έκφρασης που βρήκε ο ίδιος ο θεραπευόμενος. Να δώσει δηλαδή έκφραση σε αυτό που ήταν η σχέση ανέκφραση. Και έρχεται και ένα ερώτημα. Λέει, μα είναι αυτή η μη κατευθυντική. Αυτή είναι αυτή η διαδικασία καθαρά μη κατευθυντική, εφόσον λειτουργεί βοηθητικά, ασκεί μια επίδραση. Άρα υπάρχει ένα είδος αλληλεπίδραση για τους έντυπους. Άρα δεν έχουμε ένα καθαρά παθητικό θεραπευτή. Και φαίνεται ότι ανησυχούσε αυτό, λέει και τον κύριο Ρότσας, αυτή η αίσθηση, και γι' αυτό περνάει σε μια δεύτερη φάση να χρησιμοποιεί τον όρο. Δεν μου αρέσει να πει αλήθεια, το χρησιμοποιεί σε μια φάση πέρα από την κεντρική. Δεν μου αρέσει, πελάτη. Αλλά τι είναι ο άνθρωπο, που σημασία δεν έχει δύο όροι, όμω έχουν κακό ήθα, αλλά η χρήση του. Λοιπόν, πέρα από την κεντρική θεωρία, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε εξωτερική θεωρία. Τι σημαίνει εξωτερική θεωρία, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να χρησιμοποιήσει για την ερμηνεία των όσων
λέει και εκφράζει ο στρατηγόμενος μια θεωρία που δεν είναι ο ίδιος στρατηγόμενος. Πρέπει δεν υποτιμώ, λέει, είναι ένα απολύτω τη θεωρία, αρκεί αν θέλει κάποιος να μιλήσει για το Φρόιντ να το κάνει, αλλά να είναι η θεωρία που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο στρατηγόμενος για να εξηγήσει τη δική του κατάσταση. Και να μην προσπαθείς τώρα ο θεραπευτής τις δικές του θεωρητικές ανησυχίες ή τα δικά του θεωρητικά σχήματα να την βάλει απ' έξω στο θεραπευόμενο. Είναι μια κατάβαση αργότερα σε μια άλλη προσωποκεντρική θεώρηση, θα επανέλθω σε αυτή την έννοια, αλλά είναι αυτή η μετάβαση, ο κύριος Πέρτον, δεν είναι ουσιαστική όπως αφορά το εύρος εφαρμογής, αν κατάλαβα, σωστά. Τι σημαίνει το εύρος εφαρμογής, είναι ότι εφαρμόζεται με αυτή η τακτική σε μεγαλύτερο πλήθος θεραπευόμενων. Γίνεται μια συλλογικότερη προσπάθεια, όπου εκεί μπορώ ότι όταν σκέφτομαι το θεραπευόμενο ανάμεσα σε αυτή την ομάδα, σαν την ανέγκα που να ξεχωρίσω να αυτοκτονήσω, διότι εγώ δεν θα έλεγα καθόλου να δείξω μια δύσκολη διαδικασία, γιατί βλέπω ότι είναι τρομακτική διαδικασία. Και έρχεται ο Τζέντλιν, και λέει, μου φαίνεται. Ο Μπέρτον έχει κάνει κάτι τέτοιο αναπαράξιμο, γιατί είναι ζωντανό διάλογο. Έτσι, με ένα δραματικό χαρακτήρα. Λέει ο Τζέντλιν, τι βλέπω εδώ σαν πρόβλημα. Ότι ο κύριος Ρότσερς δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση τελικά στο να περιγράψει τη στάση του θεραπευτή. Του λέει τι οφείλεις να κάνεις, να είσαι συναισθητικός, να έχεις τη δυνατότητα αποδοχής ανεφόρων και θα έλεγες σήμερα πριν τα έβλεπε να έχεις τη δυνατότητα της φιλοξενίας στο έτερο, να είσαι αυθεντικός. Αυτή είναι αυτά τα στατικά στοιχεία που πρέπει να συγκροτούν τη στάση του θεραπευτή. Αλλά δίνοντας εκεί ιδιαίτερη έμφαση, λέει ο Τζέντλιν, από μικρή εταιρεία και από την προσοχή που θα πρέπει να δεις, να δώσει το ίδιο το βίο. Στην ίδια τη βιωμένη αίσθηση του θεραπευτή, του θεραπευόμενου. Αυτή η στάση λοιπόν, η οποία περιγράφεται με αυτούς όλους όσους είπα, σαν συνέστηση, καθενικότητα, αποδοχή ανεφόρων, δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου ο θεραπευόμενος μπορεί να νιώσει έτοιμος να κάνει τι. Εδώ έχει σημασία ότι η ψυχική διαταραχή περιγράφεται σε αυτή την πρακτική ως μια μορφή σύγκρουσης. Τι σύγκρουσης, ο θεραπευόμενος έχει διαμορφώσει κάποιους όρους αξίας, έτσι να πω δίδει η μεταφρασή, που ισχύουν για τα σημαίνοντα πρόσωπα του περιβάλλοντος. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα που τα θεωρεί σημαντικά στο περιβάλλον του, τα οποία έχουν κάποιους αξιακούς όρους, κάποια αξιακά αισθήματα. Αυτό σέβεται τους όρους αυτούς, του επιβάλλονται αυτοί οι όροι εξωτερικά, τον γυρανάνε και φοβάται να εκφράσει τις δικές του προσωπικές ανάγκες και κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται σε μια μορφή σύγκρουση. Είναι ενδιαφέρον εδώ, κάνω μια παρέκβαση. Ο όρος πρόσωπο στα αρχαία ελληνικά, ξέρω τι σημαίνει τη φάτσα μας, ανατομικά, σημαίνει και το προσωπείο, το μάσκα, το ρόλο. Η λέξη πρόσωπο προέρχεται από το προς και το όψ, όψ, όπως. Δηλαδή, όψ τι σημαίνει όμα, οφθαλμός. Το πρόσωπο είναι κατευθύνον προς, κατευθύνον το βλέμμα προς κάποιον άλλο, είμαι απέναντι σε κάποιον άλλο, άρα η έννοια του προσώπου, σε αντίθεση με την έννοια του ατόμου, τονίζει τη σχέση. Και ο άνθρωπος είναι το σύνολο των σχέσεων που έχει, αλλά οι σχέσεις αυτές μπορεί να είναι ένα σύνολο ρόλο που παίζει και αυτοί οι ρόλοι να καταρθούν ένα προσωπείο, ένα προσωπείο που τι κάνει στο τέλος, καταπνίγει το δικό του προσωπικό εαυτό. Και είναι ενδιαφέρον τώρα ότι η σχέση, εδώ με βάση τη λέξη πρόσωπο, τα αρχαία ελληνικά, επιγράφεται μέσω της όρασης, της όψης. Η αγγλική λέξη προέρχεται από τα λατινικά, που είναι περζόνα, και στα λατινικά η λέξη περζόνα σημαίνει και πρόσωπο και προσωπείο. Αλλά όπως έτσι η λέξη περζόνα
προέρχεται από το ρήμα «περζώνω», που σημαίνει, κατά τη μετάφραση του μεγάλου λατινιστή μας του κ. Στέφανου Κομανούλη, «τεΐχο», «δίχο», «αδίχο». Η σχέση καθιδρύεται μέσω της ακρόασης. Είναι ακρόαση και αντανάκλαση. Με την προέξη το δίδυμα αντανάκλαση και ακρόαση, τα αρχαία ελληνικά έχουν την αντανάκλαση, την οπτική σχέση, αλλά η ακρόαση είναι βασικό, η σχέση είναι ακροαματική. Ακούω. Ακούοντας τη φωνή μου στον άλλο, υπακούω τελικά στους κανόνες στον άλλο, και συνάμα ακούω τι, το δικό μου εαυτό. Έτσι μου λέει την ψυχή διαταραχή, σε αυτή τη φάση ο Ρότζερς, και μου λέει ότι συμφωνεί και με τον όρο πρόσωπο, που έχει ενδιαφέρον. Μου θέλει όμως προτιμάει να κάνει μια μικρή μετατόπιση και φαίνεται να λέει εξ αρχής ξεκινά από μια διάκριση την οποία την βρίσκουμε, πιστεύω, πολύ εύκολα, πολύ έντονα στο υπέροχο βιβλίο του Μερλού Ποντή, «Φαινολογία της αντίληψης». Κάνει μια διάκριση ανάμεσα σε αυτό που ονομάζει βιωμένη αίσθηση, που είναι σωματικά αποτυπωμένη στο υποκείμενο και στα διάφορα ενοιολογικά σχήματα που του είναι στη διάθεσή του για να εκφράσει την βιωμένη αίσθηση. Και το πρόβλημα είναι ότι τα ενοιολογικά αυτά σχήματα συνήθως, επειδή τα αντλούμε από το περιβάλλον μας, δεν λογοδοτούν, είναι μια ωραία έκφραση που σου πει ο Πράκτον, δεν λογοδοτούν σε αυτή την βιωμένη, βιωματική έκφραση και παραμένουν ασυσχέτιστα μεταξύ του. Και λέει τώρα ο Ζέντλιν τι πρέπει να κάνει η πρακτική, focus είναι το μικρό. Βλέπω ενίο το focus είναι το μικρό, είναι η πρακτική και η focus είναι ο κεφαλός, είναι η θεωρία. Θεωρητικά διατυπωμένη, η οποία θεωρία αυτό που λειτουργεί κάπως λαμβάνουν σε υπόλοιπη κατάσταση, μεταφράζει στο focus του κεφαλαίου σε θεωρητικό επίτευγμα. Πρέπει να εστιάσουμε λέει, την προσοχή μας σε αυτή την απροσδιόριστη, αόριστη αίσθηση. Γιατί λέει η προσοχή, και εδώ είναι μια ωραία φράση που υπάρχει σαν μεγάλο γερμανό, Εβραίο φιλόσοφο του διαφωτισμού, τον Μέντελσον, τον οποίο χρησιμοποιήσει και ο Μάρθελ Μπένιαμιν, η προσοχή είναι τι είναι, η προσευχή της ψυχής. Γιατί η προσευχή της ψυχής τι σημαίνει, μου έφερε ξανά την υπεργότητα, αλλά και γράψει από τον Μέντελσον. Είναι μοντήριο. Η ψυχή, επειδή είναι πνοή, έχει την τάση να διαχέεται, χρειάζεται την προσευχή για να μπορεί να συγκεντρωθεί, να αποκτήσει μια σταθερότητα και μια υπόσταση. Να μην χαθεί, να μην διαχυθεί, να μην γίνει λιώμα. Και αυτή η αόριστη αίσθηση λέει τώρα ο κύριος Τσέντλιν, ψάχνει να βρει την κύρια έκφρασή της. Επειδή όμως είναι το πολύ ωραίο υπόλοιπη η αίσθηση, είναι κάτι σαν βουβή αίσθηση. Ο Μερλό-Ποντή μιλάει για το παράδοξο της έκφρασης. Χρησιμοποιώντας ένα σαν μοτίβο, μια φράση του ιδρυτή της φαινολογίας, τον Έντουαρντ Χούσαλ, που λέει «Χούσαλ, τους καρτεσιανούς το κόσμος». Η αφετηρία της φαινολογίας, φαινολογικής περιγραφής, είναι αυτή η βουβή εμπειρία. Η σχεδόν βουβή εμπειρία, που πρέπει να βγει την κύρια έκφρασή της. Προσέξτε τι είναι. Η σχεδόν βουβή εμπειρία. Αν ήταν απόλυτα βουβή εμπειρία, δεν μπορούσε να εκφραστεί. Τη λέει σχεδόν. Άρα είναι κοντά σε αυτό που λέμε υπόρρητη. Εκάμψη. Όταν λέμε υπόρρητη, σημαίνει ότι είμαι καθοδόν προς τη γλώσσα. Είναι καθοδόν προς τη γλώσσα, χρειάζεται τώρα όμως να αναδειχθεί στην επιφάνεια. Και ο θεραπευόμενος μπορεί τώρα να βρει έναν τρόπο, να βρει τέτοια έκφραση που να αισθάνεται ότι σχετίζεται με αυτό το απροσδιόριστο βιωμένο συνέστημα. Και να νιώθει ότι σε αυτή την έκφραση που βρίσκει αναγνωρίζει. Να νιώθει.
και να γνωρίζει ότι σε αυτή την έκφραση πέτυχε αυτό το, πώς το πω, το άλλο, το άλλο τούτο, το οποίο είναι αόριστο. Και από τη στιγμή που το βρήκε, ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό που το βρήκε, ότι ξεσπάει σε ένα λιγμό, σε μια αίσθηση χαράς και μετακινείται το πρόσωπο. Μετακινείται, μετατοπίζεται. Εδώ προσέξτε λιγάκι, λέμε βιωματική προσέγγιση. Η λέξη βίωμα, στα αγγλικά υπάρχει λέξη experience, που μπορεί να πει και κάποιος είναι και εμπειρία, είναι και βίωμα. Στα γερμανικά έχουμε δύο όρους για το βίωμα, είναι Erlebnis, που λέει, ή Erfahrung. Έχει σημασία αυτό γιατί οι φρονολογοί ξέρουν ότι ο Χάιντεγκερ έχει μια απέχθεια στο βίωμα, στο Erlebnis, γιατί μοιάζει να είναι κάτι στιγμίου επεισοδιακό και είναι εσωτερικά, υποθέτει ένα υποκείμενο που είναι κλειστό στον εαυτό, σε μια εσωτερική ψυχική σφαίρα. Ενώ η λέξη Erfahrung προϋποθέτει ενότητα υποκειμένου και αντικειμένου κόσμου. Και η λέξη Erfahrung στα γερμανικά τι εκφράζει, δηλαδή ο Χάιντεγκερ, είναι ένα ταξίδι. Είναι φάρε. Φάρε σημαίνει ταξιδεύω. Τι σημαίνει ότι το βίωμα γίνεται εμπειρία με την έννοια ταξιδιού. Σημαίνει ότι βρίσκοντας τη σωστή έκφραση ο θεραπευόμενος, μεταμορφώνεται, μετασχηματίζει. Ενώ αν μείνουμε στα καθαρά βιώματα, λέει ο Χάιντεγκερ, είναι απλές επουσιώδεις αλλαγές. Μέσα από την Erfahrung μετασχηματίζεται το πρόσωπο και αποκτά μια δική του αίσθηση οντότητας που ανταποκρίνεται στην οποία αναγνωρίζει το πραγματικό του εαυτό. Ποιο είναι λέει, το κριτήριο, το έχουμε σε αυτό το σημείο που θέλω να δείξω μια διαφορά που μου κάνει εντύπωση. Και είναι μια διαφορά που μου θυμίζει λίγο τη σχέση Χάιντεγκερ και Λεβινάς. Λέει ο Τζέντλιμεν, το κριτήριο λέει μια επιτυχημένη θεραπευτική διαδικασία βρίσκεται ότι κατορθώνει ο θεραπευόμενος να σχετίσει αυτή τη βιωμένη αίσθηση με τα ενοιολογικά σχήματα που χρησιμοποιεί. Μπορεί όμως η θεραπεία να αποτύχει για τρεις λόγους. Ποιος είναι ο πρώτος λόγος, λέει, ότι ο θεραπευόμενος παρά την προσπάθεια παραμένει περιορίζεται στην περιγραφή του στα υπόλοιπα γεγονότα που δεν τον αγγίζονται. Μια δεύτερη μορφή αποτυχίας είναι αρχίζει να επεξεργάζεται το όλο ζήτημα καθαρά διανοητικά. Και το τρίτο, λέει, η τρίτη μορφή αποτυχίας είναι να αφήσει να κυριαρχηθεί τόσο πολύ από τα συναισθήματα και να μην είναι σε θέση να τα επεξεργαστεί. Άρα πρέπει να εκλείψουν τρεις αυτοί οι λόγοι για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα συσχετισμού βιωμάτων και εκφραστικών μέσων. Και εκεί λέει ότι σωστά ο Ρότζερς επιμένει πολύ σε αυτά τα στοιχεία με την συνέστηση, με την αποδοχή κτλ. Αλλά βλέπω λέει ότι υπάρχουν πολλοί θεραπευόμενοι που δεν ανταποκρίνουν. Και εκεί παίζει καταλυτικό ρόλο που φαίνεται στη διαφορά του. Αν και στη διαφορά φυσικά. Αυτό το πείραματα που είχαν διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο ο Όσκιν, με σχιζοφρενίες που είχε γίνει τη δεκαετία του 60. Και εκεί καταλυτική ήταν η εμπειρία για τον Τζέντλιν ότι αρκετοί σχιζοφρενείς δεν ανταποκρίναν καθόλου στο πρόβλημα. Δεν μπορούσε θεραπεία. Και έμεινε στη θεραπεία δεν μπορούσε να του βοηθήσει να βρουν το δικό του μονοπάτι. Και εκεί λέει ο Τζέντλι ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε αυτή την παθητική στάση ακρόαση αντανάκλαση. Εκεί μπορώ να φανταστώ, λέει, εγώ ως θεραπευτής να διδάξω ενεργά στον θεραπευόμενο πώς να βρίσκει αυτή τη σχέση βιωμένη αίσθηση και θεωρία και νεολογικών σημάτων και έκφρασης, πραγματώντας εγώ ίδιος αυτή τη σύνδεση μέσα από το ίδιο τον εαυτό. Να λειτουργήσω ως δάσκαλο. Να το βάλω από το χέρι και να κάνω προσφορά βοήθειας για να βρει το δικό του μονοπάτι.
καταλαβαίνω καλά, θα λέει κάποιος να πάει στην παραδοσιακή αντίληψη του Ρότσος ότι γίνεται κατευθυντικός. Και έχει ορισμένε δύο περιπτώσει απαιτείται αυτή η κατεύθυνση. Τώρα μου θύμισε αυτό, ελκάζε, τη διαμάχη Χάγκη και Λεμινά όσον αφορά το θέμα του θανάτου και τη σχέση με τον άλλο. Ο Χάγκη έρχεται στο θάνατο, που όταν λέει ο Χάγκη για το θάνατο εννοεί κυρίως όχι το βιολογικό θάνατο, είναι το θάνατο μια ταυτότητα που έχουμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάποιο είναι καλό δάσκαλο και ζει γύρω από του. Διαμορφώνει ταυτότητά του γύρω από τον είναι καλό δάσκαλο και τελικά αυτή οδηγείται σε αποτυχία και ξαφνικά ό,τι έκανε και συνδεόταν με τη διδασκαλία και τελικά του φαίνεται ανόητο, ανούσιο και ο κόσμο είναι μηδέν. Και εκείνη τη στιγμή που ο κόσμο κάνει το νόημά του, ο Χάιντεγκερ λέει ότι ο άνθρωπο αποτελεί επίγνωση ότι ο ίδιο είναι υποχρεωμένο μέσα από την απόφασή του να δώσει μια ταυτότητα στην εαυτό του. Τι καταλαβαίνει μέσα από το θάνατο? Ότι πρέπει να ανατρέξει τον εαυτό του, να δώσει ο ίδιος αυτόνομα μια απάντηση στο πώς πρέπει να διαμορφώσει την ύπαρξή του, χωρίς να βρίσκει βοήθεια πλέον στον κόσμο, αλλά να τη βρει μέσα από τον εαυτό του. Να είναι μια αποφασισμένη ύπαρξη. Να γίνει ενεργός ο ίδιος ο εαυτός. Και έρχεται ο Λεβινάς και λέει, όχι ο θάνατος, είναι μια ριζική παθητικότητα. Παθητικότητα πλήρη. Όπου ο θρήσκον, με πνευματικούς όρους, δεν μπορεί μόνος του πλέον να καταφέρει τίποτα. Και χρειάζεται ένα εξωτερικό χέρι βοήθειας, είναι ο άλλος που εμφανίζεται. Και λέει ο Λεβινάς, ο άλλος μπορεί να είναι ένας δάσκαλος, που με παίρνει από το χέρι και με βγάζει αυτή την κατάσταση, μόνος δεν θα μπορούσε. Μπορεί να έχει και ένα πνευματικό χαρακτήρα αυτό, γιατί ο Λεβινάς, σε μια κρίση που υπέστη, βρήκε μια τέτοια χείρα βοηθείας από έναν πολύ παράξενο ενηγματικό δάσκαλο της Τωρά, τον κύριο Σουσανί. Μια ενηγματική φυσιογνωμία, ο οποίος φαίνεται ότι τον καθοδήγησε πολύ και τον βοήθησε να βγει από αυτό το διέξοδο. Αν κάνουμε από αυτό το βηματικό, είναι σαν να λέει ότι ενίοτε ο άλλος είναι εκείνη τη στιγμή παρόν που εγώ δεν μπορώ από μόνος να βγω από αυτή τη διαδικασία θανάτου και κατάθλιψη που με έχει κυριολεκτικά διηγήσει από την ασφυξία. Χρειάζομαι αυτό το χέρι βοηθείας. Θα μπορούσε κάποιος να πει εδώ, αυτό μπορεί να είναι μια εβραϊκή εμπειρία. Αναφέρθηκε και ο μεταφραστής μας υπέροχος στην επιμέλεια αυτού μέρημα, τα χέρια ελληνικά κατά. Στην επιμέλεια αυτού, τη σημασία της επιμέλειας αυτού, της επιμέλειας αυτού, την είχε να δείξει ο Μισελφοκό. Πανέχω και λέει, ο Μισελφοκό κάπως, μια σειρά παραδόσεων και κάνει στο παλαιό της Αγίας, έλεγε ότι αν δούμε, λέει, στις σχολές επικουρίων και ιστορικών, θα δείτε, λέει, ότι κάποια στιγμή έχουν και αυτοί δει ότι ενίοτε οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν μόνοι τους από την κρίση, μπορεί να έρθει ένα εξωτερικό χέρι βοηθείας. Μπορεί να έρθει ο άλλος να τους βγάλει από εκεί. Δηλαδή δεν είναι, αυτό βασικό, δεν είναι μια, περίμενε κάποιος, εβραϊκή, ας πούμε, συνθήκη και αυτό ισχύει για το Λεβινά. Ο Μισελ Φουκό το δείχνει ότι υπάρχει σαν πρακτική στην αρχή της Ελλάδας. Το βιβλίο αυτό, νομίζω αυτή είναι μια διαφορά, δεν ξέρω αν είναι ουσιαστική διαφορά, αλλά βλέπω ας πούμε ότι ο Τζέντλ επιμένει πολύ σε αυτό το χέρι βοηθείας όταν οι θεραπευόμενοι δεν ανταποκρίνονται γιατί βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση και να λειτουργήσει ο δάσκαλος, ο θεραπευτής, με ένταση. Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό έτσι πραγματικά δεν αφορά μόνο τους θεραπευτές. Θίγει θέματα ηθικά, θέματα δημιουργικότητας, στην τέχνη. Θίγει θέματα που αφορούν τη σχέση της ψυχοθεραπευτής με την ευσύνη. Και μιλάει εκεί για μια ιδιαίτερη σχέση με την πνευματικότητα. Ο όρος πνευματικότητα είναι κεντρικός όρος του ψευφουκό στην τελευταία του φάση και με αυτόν τον όρο πνευματικότητα συνόψιζε την ανάγκη
να επανέλθουμε σε αυτό το αίτημα που στην αρχή Ελλάδα ήταν κέριο και φοβούσε τον Σωκράτη, τις επιμελίες για αυτού, να το προσέξετε, αυτή είναι έρημα για τον εαυτό, λέει ο Ξερφικό. Περιλαμβάνει και το γνώθις αυτό, την αυτογνωσία, αλλά αυτή η αυτογνωσία είναι ένα κομμάτι της. Η γνώση αυτού συνδέεται και εντάσσεται μέσα σε αυτή την μαθήτρια επιμέλεια αυτού, η οποία αυτή φροντίδα για τον εαυτό, τι περιλαμβάνει, πρωτίστως, τεχνικές λέει και πρακτικές που μεταμορφώνουν τον εαυτό μας έτσι, με το ώστε να μπορεί να γίνει δεκτικός και κοινωνός της αλήθειας, της ενότητας υποκειμένου του κόσμου. Για να φτάσει το υποκείμενο σε αυτό το σημείο να είναι ανοιχτό στην αλήθεια, πρέπει να μετασχηματιστεί μέσα από αυτή την επιμέλεια αυτή. Και αυτό είναι σειρά τεχνικών, πρακτικών. Και υπενθυμίζομαι σε Φουκό, επιμέλεια σημαίνει μεταξύ άλλων και θεραπεία. Και θεραπεία σημαίνει επίσης όχι μόνο ίαση, γιατριά, σημαίνει και υπηρετώ. Υπηρετώ τον άλλο, βοηθώντας τον να βρει το δικό του μονοπάτι. Ο Μισελ Φουκό λέει ότι υπήρξε αυτή η καρτεσιανή στιγμή στην ιστορία της σύγχρονης Κύπρου, όπου χωρίστηκε το υποκείμενο από τα αντικείμενα. Από αυτό το χωρισμό προσπάθησε να ξεφύγει η νεότερη σκέψη, δίνοντας έμφαση στη γνώση, στη γνωστική διαδικασία, ενώνοντας όλες αυτές τις τεχνικές, σωματικές, βιωματικές, που αφορούν την αλλαγή του εαυτού μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι για να ακολουθήσουμε αυτό το πράγμα χωρισμού υποκειμένου αντικειμένου και να νιώσουμε ξανά την ενότητα ότι είμαστε μέσα στον κόσμο, χρειάστηκε το 19ο αιώνα να γεννηθούν ψυχολογία, ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή απούλωσης αυτού του πραγματικού χωρισμού. Θεραπεία ψυχής, αυτό ήταν και το βασικό αίτημα του Σωκράτη. Δεν ήταν γνώση το γνωσίο μας. Ήταν θεραπεία ψυχής, γιατί είναι αυτές οι επιμέλειες του εαυτού. Δηλαδή την άποψη επικοινωνεί μαθήματα και ψυχοθεραπεία με τη φιλοσοφία. Υπάρχει μια λεπτή διαφορά, φαίνεται, ανάμεσα στο ψυχόδρος και στο τέλειο όσον αφορά τη θεωρία. Θα τελειώσω διαβάζοντας κάτι που μου έκανε εντύπωση. Θα διαβάσω αυτό το βιβλίο. Και αφορά τη σχέση των δύο αυτών ανδρών ως προς το ρόλο της θεωρίας. Αλλά έχω να πω το εξής, ότι η θεωρία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μεγάλο φιλόσοφος, ο Βίτκενστάιν, θεώρησε τη θεωρία σε μια μορφή σκάλας μας επιτρέπει να ανεβαίνουμε και άμα δούμε τα φαινόμενα, μπορούμε μετά αυτή τη σκάλα να την πετάξουμε. Δεν θα μου πείτε μετά πώς κατεβαίνει. Είναι ερώτημα. Κατεβαίνουμε πρώτα και την πετάμε μετά. Πώς το πει. Αλλά αφού έχουμε δει τα φαινόμενα, έτσι, έχουμε δει. Και τώρα να σας διαβάσω, γιατί με έκανε εντύπωση αυτή, ότι τελικά οι δύο αυτοί άνδρες βρήκαν ένα σημείο επικοινωνίας ακριβώς αυτό υποτίθεται το θέμα που τους χωρίζει, το θέμα της θεωρίας. Και θα κλείσω διαβάζοντάς σας, δίνοντας το λόγο στους ήρωες αυτού του βιβλίου, στον κύριο Ρότσας και στον κύριο Τζέντλερ. Είναι σελίδα 278 και είναι και κάτι συγκινητικό αυτό. Λέει ο Τζέντλερ, σε μια παρουσίαση ενός συνεδρίου, λέει ότι δεν είναι κάτι που σχετίζεται με τη θεωρία που προσέξτε. Αυτό που εν τέλει έχει σημασία, του λέω, ότι δεν είναι θεωρητικός έτσι. Είναι να είναι κανείς ένα ανθρώπινο με ένα άλλο ανθρώπινο. Να αναγνωρίσει το άλλο πρόσωπο εκεί σαν ένα άλλο ανθρώπινο. Ακόμα κι αν είναι γάτα ή σκύλος, εάν προσπαθήσεις να βοηθήσεις ένα πληγωμένο πουλί, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ξέρεις είναι ότι υπάρχει κάποιος εκεί και ότι πρέπει να περιμένεις αυτό το πρόσωπο, αυτή η ύπαρξη εκεί μέσα, να έρθει
σε επαφή μαζί σου. Και το λέει ο ίδιος. Μην αφήσει το focus με το κεφάλαιο ή την αντανάκλαση ή οτιδήποτε άλλο να μπει ενάμεσα. Μην γίνει δηλαδή η θεωρία μέσω χωρισμού. Μην το χρησιμοποιήσει ως ένα ενδιάμεσο. Μην μπει. Είναι ωραίο αυτό που λέει. Μπορώ να παραμείνω εδώ γιατί διαθέτω τη μέθοδό μου της αντανάκλασης. Έχω τη ρακέτα μου του πινκ-πονκ. Έτσι δεν μπορείς να με πιάσεις. Λες κάτι, το παίρνεις πίσω. Υπάρχει, βλέπεις, η αίσθηση ότι είμαστε εξοπλισμένοι. Παρχές, είμαστε στην πλημμένη θεωρία. Και είμαστε όπως ο Ιωάννη Ήλιτς πριν από την ευρία της θανάτου, άτρωτοι. Γιατί έχουμε θεωρία. Έχουμε μεθόδους, γνωρίζουμε φόκουση, έχουμε διαπιστευτήρια, έχουμε ενδιαπτωρικά. Έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι τόσο εύκολο για μας να καθίσουμε εκεί με όλο αυτό το υλικό ανάμεσα. Μην το επιτρέψετε να μπει ανάμεσα. Βγάλετε το από τη μέση. Και λέει κάτι έτσι που ενδιαφέρεται. Αυτό λέει, σωστά λίγο κάτω, βρίσκεται πολύ κοντά στο πνεύμα σκέψη του Ρόζερ. Σε ένα επικίνδυνο φόρο τιμή στο Ρόζερ, ο Τζέντλι γράφει πως σε μια βιντεοσκοπημένη συζήτηση λίγους μήνες πριν από το θάνατο του Ρόζερ, υπήρξε μια διαφωνία ανάμεσα σε εκείνους που υποστηρίζουν την ορθόδοξη προσωποκεντρική μέθοδο και εκείνους που την ενσωματώνουν σε άλλες μεθόδους. Είπα πως έχουμε ανάγκη και τις δύο ομάδες, είπε ο Τζέντλι. Αλλά ο Καρλ είπε, δεν ήθελα να βρω έναν πέρα από το κεντρικό τρόπο. Ήθελα να βρω έναν τρόπο να βοηθήσω τους ανθρώπους. Ευχαριστώ.